στο κλίμα της ημέρας και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε, θα συνδεθούμε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Εκεί θα συναντήσουμε τον Επίσκοπο Κνωσού, Πατέρα Πρόδρομο Ξενάκη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία και εύχομαι σε όλους καλό το υπόλοιπο της Μεγάλης Εβδομάδας και με το καλό την Ανάσταση του Κυρίου μας. Κλήρος και λαός, πώς βιώνουν μέχρι και σήμερα Μεγάλη Τετάρτη την Μεγάλη Εβδομάδα κάτω από μια περίεργη, δύσκολη συγκυρία? Είναι αλήθεια ότι η συγκυρία είναι περίεργη και δύσκολη, αλλά δόξα τω Θεώ δεν είναι όσο δύσκολη ήταν πέρυσι αυτές τις ημέρες αυτή η συγκυρία. Και έτσι μπορώ να πω μετά παρησίας ότι και ο κλήρος και ο λαός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής αλλά και σύνολης της Εκκλησίας της Κρήτης με χαρά βλέπει τους ναούς μας ανοιχτούς αυτή την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και με πολύ χαρά και υπευθυνότητα μετέχει ήδη από την Κυριακή των Βαΐων στις ιερές ακολουθίες που είναι πραγματικά μοναδικές σε κάλος και νοήματα όπως όλοι μας γνωρίζουμε και όπως είναι πραγματικά μέσα στην ιδιοσυγκρασία τη δική μας και του γένους μας οι Άγιες ημέρες αυτές που αποτελούν το κέντρο της πνευματικής ζωής κάθε ενός ανθρώπου αλλά και την ενσάρκωση της ελπίδας καθώς έρχονται να μας θυμίσουν ότι κανένας σταυρός και κανένας γολγοθάς δεν μένει χωρίς Ανάσταση. Και έτσι βλέπετε, ενώ είμαστε στα προπήλαια του Σταυρού, αύριο θα ακούσουμε σε όλους τους ναούς μας «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου», την ίδια ώρα υποβόσκει μέσα μας η χαρά και η προσμονή της Αναστάσεως, η οποία έρχεται για να διαλύσει κάθε σκοτάδι και να φωτίσει και την πιο απόμερη γωνιά της ζωής κάθε ενός ανθρώπου. Πατέρα Πρόδρομε, τα μέτρα τηρούνται, οι οδηγίες εφαρμόζονται? Δόξα τω Θεώ, αυτό που μέχρι σήμερα βλέπουμε είναι ότι οι άνθρωποι με υπευθυνότητα και με υπακοή τηρούν τα μέτρα και όλοι οι κληρικοί μας και τα εκκλησιαστικά συμβούλια μέχρι και σήμερα και είμαι βέβαιος έτσι θα συνεχίσουν και τις επόμενες ημέρες που η προσέλευση των ανθρώπων θα είναι μεγαλύτερη, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις εντολές και τις οδηγίες που έχουν λάβει Μάλιστα. από την τοπική μας εκκλησία. Τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω. Το Άγιο Φως πότε θα αφηχθεί στην περιφέρεια Κρήτης? Ο προγραμματισμός που έχει εκπονηθεί τι λέει? Έχουμε από σήμερα το πρωί επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία Aegean και θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε, θα το γνωρίζουμε βέβαια σίγουρα τη Μεγάλη Παρασκευή, θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε έστω στο παραπέντε να φτάσει το Άγιο Φως στο Ηράκλειο μετά τις 8 η ώρα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Προσδοκούμε ότι έστω και με τον τρόπο αυτό θα φτάσει στον Άγιο Μινά από όπου θα μπορεί να διαμοιραστεί ολόκληρη την ημέρα της Κυριακής του Πάσχα αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες για να φτάσει απ' άκρον εις άκρο του νησιού. Όμως είμαστε ακόμη στις επικοινωνίες που ελπίζω ότι θα τελεσφορήσουν και έτσι και με αυτό το συμβολισμό να φωτιστεί ακόμη περισσότερο η ζωή όλων μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ.